Αν διαβάσεις, θα δεις πόσο σκοτεινό είναι αυτό το κομμάτι της μόδας και της γρήγορης μόδας. Μας έχουν εκπαιδεύσει να ψωνίζουμε γρήγορα, φθηνά. Okay, εγώ βλέπω ένα παντελόνι που κάνει 9,90, αλλά για αυτό το παντελόνι ένας άνθρωπος έχει περάσει πολύ άσχημα. Δεν αξίζει. Περισσότερος κόσμος ξεκίνησε να μαθαίνει τις επιπτώσεις που έχει το fast fashion, οπότε βρήκε το vintage και το thrifting σαν μια πολύ ωραία εναλλακτική γι' αυτό. Η αργή μόδα, η slow fashion, είναι ένας τρόπος παραγωγής και κατανάλωσης ρούχων και αξεσουάρ με σεβασμό στο περιβάλλον, στα ζώα και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και στην Ελλάδα, πλέον, φαίνεται πως η τάση της μόδας είναι αργή και μάλιστα έχει όλο και περισσότερους φανατικούς ακόλουθους. Καλά, Στίνα. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Πέρασε. Η Αλεξάνδρα Διονά, εδώ και περισσότερο από 3 χρόνια, έχει σταματήσει εντελώς να αγοράζει ρούχα μαζικής παραγωγής και δίνεται μόνο με ρούχα από δεύτερο χέρι ή που έχουν επιστοποιημένα παραχθεί με ηθικό και βιώσιμο τρόπο. Το 2018, θυμάμαι, ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι. Ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για μένα, γιατί άρχισα να διαβάζω διάφορα πράγματα και για τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στα ζώα, στο περιβάλλον κτλ. Και επειδή ένιωθα ότι ήταν και μια στιγμή που άρχισα να οριμάζω ως άνθρωπος και ως πολίτης, ήθελα να κάνω τις επιλογές μου και να εκφράσω και ένα μήνυμα. Και έτσι ένα από αυτά ήταν όντως και η σχέση μου με τα ρούχα και τη μόδα. Ξέρεις, αν διαβάσεις θα δεις πόσο σκοτεινό είναι αυτό το κομμάτι της μόδας και της γρήγορης μόδας. Δηλαδή, αν το πιάσεις από την αρχή, από τα υλικά που χρησιμοποιούνται, από τον τρόπο παραγωγής και το ρυθμό παραγωγής και από το πώς, σε τι συνθήκες δουλεύουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Okay, εγώ βλέπω ένα παντελόνι που κάνει 9,90, αλλά για αυτό το παντελόνι ένας άνθρωπος έχει περάσει πολύ άσχημα. Δεν αξίζει. Όλο αυτό με σόκαρε και με ταρακούνησε και αποφάσισα να κάνω κι εγώ αυτό που μπορώ γι' αυτό. Δηλαδή, μόλις συνειδητοποίησα όντως τι συμβαίνει, είπα «Οκ, αλλάζω τελείως τον τρόπο που καταναλώνω». Σταμάτησα να ψωνίζω από εταιρείες γρήγορης μόδας και άρχισα να ψάχνω εναλλακτικές. Δηλαδή, από βιντατζάδικα, ας πούμε, ψώνισα, από δεύτερο χέρι. Έψαχνα εταιρείες ελληνικές που να ξέρω ότι ράβονται εδώ, στην Ελλάδα, τα ρούχα, υπό καλές συνθήκες κτλ. Επέλεγα μικρές εταιρείες που, ξέρεις, έχουν πολύ μικρή παραγωγή. Άρα, ξέρεις, αργή μόδα αυτό. Ήταν δύσκολη αυτή η μετάβαση. Χτυπάει σε κάτι το οποίο έχει γίνει συνήθεια για τον μέσο άνθρωπο. Πόσο εύκολα προσβάσιμα είναι πλέον τα ρούχα, φθηνά. Όντως. Η αλήθεια είναι ότι έχει χτιστεί μια φιλοσοφία γύρω από αυτό. Δηλαδή, μας έχουν εκπαιδεύσει να ψωνίζουμε γρήγορα, φθηνά και άλλο συνέχεια, ας πούμε, 2 ευρώ, 3 ευρώ. Δηλαδή, αν όντως μας νοιάζει το περιβάλλον, μας νοιάζουν τα ζώα, μας νοιάζει το να μην δουλεύει ένας άνθρωπος υπό συνθήκες βίας οριακά, μπορούμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή στην καθημερινότητά μας, η οποία, να σου πω την αλήθεια, εμένα δεν μου φαίνεται και τόσο τραγική. Το να φύγεις από την ζώνη της ασφάλειας και να μπεις σε κάτι που δεν έχεις συνηθίσει, φυσικά έχει μια δυσκολία στην αρχή. Αλλά αν ψάξεις λίγο, αν ακούσεις κάποιους που το έχουν κάνει ήδη, να μοιραστούν μια ιστορία, να έχουν να σε εμπνεύσουν, βρίσκεις τον τρόπο. Υπάρχουν στην Αθήνα πλέον και γενικά σε όλη την Ελλάδα πολλά μαγαζιά με second hand ρούχα, δηλαδή μπορείς να ψωνίσεις από δεύτερο χέρι και πραγματικά εκεί μπορείς να βρεις διαμάντια. Και νομίζω ότι αυτός ο τρόπος, δηλαδή το να ψωνίζεις από δεύτερο χέρι, είναι και ο πιο οικολογικός, γιατί ψωνίζεις κάτι που υπάρχει ήδη στον πλανήτη, κατάλαβες, δεν παράγεται κάτι καινούριο. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχουμε επιλογές. Ίσα-ίσα, που νομίζω ότι αν σκεφτούμε ειδικά τα βιντατζάδικα και τα ρούχα από δεύτερο χέρι, εκεί έχεις πάρα πολλές επιλογές να είσαι δημιουργικός και να έχεις και φοβερό στυλ. Ωραία, και
Φαντάζομαι ότι έχεις μια τέτοια καρταρόπα την οποία μπορείς να μας αφήσεις να ξερευνήσουμε. Φυσικά, φυσικά. Είναι ένα μίξ. Έχω και από βιντατζάδικα πάρα πολλά ρούχα. Έχω και από μικρά ελληνικά μπραντς ρούχα που εκτιμώ πολύ. Έχω ρούχα της γιαγιάς μου. Δηλαδή και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Να βρίσκουμε παλιά ρούχα, να τα μεταποιούμε, να τα φέρνουμε στα μέτρα μας και γενικά να εκτιμάμε και να γιορτάζουμε, ας πούμε, τα ρούχα που έχουμε ήδη. Λοιπόν, πάμε να δούμε την αργή μου ντουλάπα για να σε πείσω. Φύγαμε. Πάμε. Θα ξεκινήσω με το αγαπημένο μου. Λοιπόν, κοίτα, αυτό το γυλαικάκι είναι από βιντατζάδικο και μου το χάρισε μια πολύ καλή μου φίλη, γιατί δεν της άρεσε, δεν της έκανε, δεν ξέρω κι εγώ τι. Και εγώ το κέντησα όλο. Πίστευτο. Ναι, με τα χεράκια μου και είναι πραγματικά το αγαπημένο μου κομμάτι αυτό. Φανταστικό. Και αυτό? Αυτό είναι από second hand και αυτό το έχω πάρα πολλά χρόνια και είναι και αυτό ένα από τα αγαπημένα μου ρούχα, το λατρεύω. Αυτό με τίποτα δεν το βρίσκεις. Είναι τελείως vintage. Αυτός με το παντελόνι το λατρεύω. Το έχει ράψει μια κοπέλα στο χέρι και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σκέψου αυτό, είναι από παλιά σεντόνια. Τα παίρνει από, ξέρεις, από μετά καλάθια. Επαναχρησιμοποιεί το ύφασμα αυτό και κάνει παντελόνια και διάφορα άλλα ρούχα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και δείξε μας και πάνω. Εδώ έχω παλτό της γιαγιάς μου. Ναι. Όλα αυτά είναι χρόνια και χρόνια. Και μου αρέσει πάρα πολύ να τα φοράω, γιατί είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα. Και δεν νομίζω ότι τα έχει και κάποιος άλλος. Τα όσα μας είπε η Αλεξάνδρα για τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο της βιομηχανίας της μόδας επιβεβαιώνονται και με στοιχεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μόδα ευθύνεται για το 10% των συνολικών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα παγκοσμίως, ξεπερνώντας ακόμα και τις αρωματοφορές, ενώ η ανακύκλωση ρούχων είναι σχεδόν ανύπαρκτη, αφού χοντρικά το 90% των υφασμάτων τελικά αποτεφρώνεται ή καταλήγουν σε χώρο υγειονομικής σταφής. Για όλους αυτούς τους λόγους, οι επωνυμίες μόδας έχουν βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα, ενώ οι εκμεταλλευτικές και συχνά επικίνδυνες συνθήκες εργασίας έχουν έρθει πλέον στο φως της δημοσιότητας. Η Έλλη Στούρνα είναι ακτιβίστρια για θέματα που άπτονται της ηθικής απέναντι στα ζώα και τον άνθρωπο, ενώ συνδιοργανώνει το ελληνικό Vegan Life Festival, στο πλαίσιο του οποίου θίγεται και η βιώσιμη μόδα. Παγκοσμίως πάντα υπήρχαν τα κινήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα δικαιώματα των εργατών και των εργατριών. Πιο συγκεκριμένα για τη βιομηχανία της μόδας υπήρξε μια ημερομηνία ορόσημο που είναι τον Απρίλιο του 2013, όταν κατέρευσε στο Μπαγκλαντές το κτίριο Rana Plaza, που ήταν ένα τεράστιο κτίριο που στέγαζε αρκετές βιοτεχνίες γρήγορου και έτοιμου ενδύματος, οι οποίες ουσιαστικά δίνουν τα ρούχα τους στις μεγάλες εταιρείες γρήγορης μόδας, από τις οποίες δίνεται ο περισσότερος κόσμος στο δυτικό κόσμο. Εκεί είχαμε πάνω από 1.000 άτομα νεκρούς και πάνω από 2.500 τραυματίες και σοβαρά τραυματίες από την κατάρρευση του κτιρίου και ξεκίνησε η συζήτηση για τα δικαιώματα των εργατών της βιομηχανίας έτοιμου ενδύματος και ξεκίνησε και το Fashion Revolution, το οποίο είναι ένα κίνημα που ζητάει από τις εταιρείες να απαντήσουν στο ερώτημα ποιος έφτιαξε τα ρούχα μου, ποιος έραψε τα ρούχα που έχω στα χέρια μου. Όλη αυτή η φιλοσοφία, ποια είναι η θέση της στο Vegan Life Festival και στο βιγανισμό γενικότερα? Ουσιαστικά, στο vegan τρόπο ζωής, μέσα στον ορισμό του, είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε ζώα για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούμε ζώα ούτε και για την παραγωγή ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ. Άρα δεν χρησιμοποιούμε δέρμα, γούνα, μαλλί, μετάξι, πούπουλα, φτερά, κοράλια, μαργαριτάρια και όλα τα συναφή. Εμείς το πάμε ένα βήμα πιο πέρα, γιατί αντιλαμβανόμαστε το βιγανισμό και σαν ένα κίνημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Οπότε δεν θέλουμε και δεν θεωρούμε ότι έχει χώρο μέσα στο φεστιβάλ μας ούτε η εκμετάλλευση ανθρώπων για τα ρούχα, ούτε και η καταστροφή του περιβάλλοντος. Στην πράξη, ένα από αυτά που κάνουμε είναι ότι τα προϊόντα που εμείς δημιουργούμε, το δικό μας merch, φροντίζουμε έτσι ώστε να έχουν πιστοποιήσεις για τη δίκαιη εργασία, για τα υφάσματα και για τα υλικά που παράγονται. Και το δεύτερο που κάνουμε είναι ότι έχουμε ένα ανταλλακτικό παζάρι ρούχων σε κάθε φεστιβάλ μας. Ο κόσμος μπορεί εκεί να φέρει τα ρούχα που δεν χρησιμοποιεί, να πάρει τα ρούχα που του αρέσουν
Και όσα ρούχα μένουν, τα δίνουμε στην Fabric Republic, που είναι μια οργάνωση που ασχολείται με τον σωστό τρόπο διαχείρισης των πλεονασμάτων ρούχων. Και με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε στον κόσμο πόσο εύκολο είναι να ντυνόμαστε ηθικά, ακόμα και χωρίς να ξοδεύουμε πολλά χρήματα, χωρίς να είναι κάτι δύσκολο. Και θέλω να πω ότι αυτό το έχουν αγκαλιάσει πάρα πολλοί άνθρωποι. Έρχονται τόνοι ρούχων στα φεστιβάλ μας. Οπότε είναι πολύ θετικό νομίζω αυτό. Όσο περισσότερο ευαισθητοποιείται λοιπόν το ευρύ κοινό για το ωφέλη της αργής μόδας, τόσο αυξάνεται και η ζήτηση ρούχων από δεύτερο χέρι. Η 25χρονη Κωνσταντίνα Σολδάτου, έρχοντας και η ίδια αγκαλιά στη φιλοσοφία του vintage και του thrifting, δηλαδή του παλιού και του πιο σύγχρονου μεταχειρισμένου ενδύματος, πήρε την απόφαση να ανοίξει το δικό της second hand μαγαζί στην Αθήνα. Πριν από 2,5 χρόνια περίπου, κοντά στις πρώτες καραντίνες, δούλευα σε μια δουλειά γραφείου, σε μια ναυτιλιακή εταιρεία, αφού είχα τελειώσει τις σπουδές μου. Και ήμουνα σε μια λίγο δύσκολη κατάσταση ψυχολογικά, δεν μου άρεσε τόσο αυτή η δουλειά. Οπότε κάθε μέρα μετά από τη δουλειά πήγαινα για thrifting. Ήταν σαν ψυχοθεραπεία για μένα το thrifting, ήταν πολύ έντονο, πολύ μεγάλο χόμπι. Οπότε είχα αποκτήσει μια έτσι αρκετά μεγάλη γκαρντερόμπα με vintage thrifted κομμάτια και μέσα στην καραντίνα υπήρξε η ευκαιρία να κάνω κάτι με τον ελεύθερο χρόνο. Ξεκίνησα να τα πουλάω σιγά σιγά. Ένιωσα ότι με αγκάλιασε αυτό το community του vintage, του thrifted μέσω Instagram και online. Οπότε μετά από καιρό ξεκίνησα να ανεβαίνει και να ανεβαίνει περισσότερο η ζήτηση και αποφάσισα να αφήσω τη δουλειά μου και να ανοίξω το δικό μου κατάστημα. Δεν είναι κάτι καινούριο γενικότερα, ούτε το second hand, ούτε το vintage, το thrifting, αλλά τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 3 με 4 χρόνια θα έλεγα, κυρίως στην Αθήνα, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη άνθηση. Και αυτό νομίζω έχει να κάνει αρχικά κυρίως με τα social media, ειδικότερα για τη Generation Z, για τα νεότερα άτομα. Είναι μια, ας πούμε, πιο mainstream τάση πλέον, σε αντίθεση με παλιότερα που θεωρείται λίγο πιο ταμπού και υπήρχε λίγο στίγμα πάνω στα ρούχα δεύτερο χέρι, ότι ήταν λίγο πιο συσσαγωγικά φθηνά ή βρώμικα, ενώ πλέον θεωρείται κάτι που είναι ωραίο να φοριέται, είναι κάτι πιο μοναδικό. Οπότε πιστεύω εν μέρη έχει να κάνει πολύ αυτό για το λόγο που έχει αγκαλιάσει κυρίως η νεότερη γενιά, το vintage. Και μετά σίγουρα έχει να κάνει και το όλο κομμάτι του sustainability και της ηθικής μόδας, το slow fashion. Δηλαδή περισσότερος κόσμος ξεκίνησε να μαθαίνει τις επιπτώσεις που έχει το fast fashion. Οπότε βρήκε το vintage και το thrifting σαν μια πολύ ωραία εναλλακτική γι' αυτό. Και ποιο είναι το feedback που παίρνεις από τον κόσμο? Έχει περάσει το μήνυμα αυτό ότι δεν πρέπει να καταναλώνουμε, ας πούμε, ρούχα και αξεσουάρ μαζικής παραγωγής? Πιστεύω ότι κυρίως η νεότερη γενιά έχει ξεκινήσει να το καταλαβαίνει αυτό, δηλαδή άτομα 20 με 35 ενδιαφέρονται περισσότερο γι' αυτό και αναζητούν το vintage και το thrifting και γι' αυτό το λόγο. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα αρκετή δουλειά για να γίνει έτσι ώστε να περάσει το μήνυμα στην ελληνική κοινωνία γενικότερα, γιατί ίσως πολλοί κόσμος ακόμα αναζητεί το vintage περισσότερο ίσως για τη χαμηλότερη τιμή που θεωρητικά πιστεύουν ότι έχει. Αλλά ναι, σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι της νεότερης γενιάς πιστεύω ότι έχει ξεκινήσει να το συνειδητοποιεί αυτό και να προσπαθεί να το αλλάξει την καθημερινότητά του και τις συνήθειές του για το περιβάλλον, για το sustainability.